Σας βάζω λίγο στο κλίμα. Θα ταξιδέψουμε, θα πάμε εκτός Κρήτης, αλλά θα συναντήσουμε κριτικούς. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγαίνουμε έξω από το νησί θα συναντήσουμε και κριτικούς, τους οποίους τους βλέπουμε. Η εκπομπή Κρήτη σήμερα της Κρήτη TV ταξιδεύει στον νησμό της Κορίνθου, εκεί όπου θα συναντήσει τον κύριο Στέλιο Γλινιαδάκη, τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη και τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Και να σας ευχαριστήσουμε για τη σύνδεση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για αυτή τη συνέντευξη και να σας καλωσορίσουμε βεβαίως έστω και διαδικτυακά στην όμορφη Κόρινθο. Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψετε να απευθυνθούμε και να μιλήσουμε στον Ενικό. Βεβαίως. Θέλω να συστηθούμε, να συστηθείτε στο τηλεοπτικό κοινό και η καταγωγή από ποιο μέρος, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Στέλιος Γλινιαδάκης, είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κρητών και κατάγομαστε από το Μαριού. Θύμνης είναι στην Νότια Κρήτη το συγκεκριμένο χωριό. Και οι τρεις. Όχι και οι τρεις. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Κυσανδράκη η μητέρα μου η κριτικά. Ο Παπαδόπουλος είναι από τον πατέρα μου που είναι Πόντιος. Και η μητέρα μου είναι από το Σφακάκι Ρεθύμνου. Αγκαλωθώ συγκεκριμένα. Όμορφα. Και ο τρίτος παρέας. Ο τρίτος παρέας. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Δασκαλάκης Νικόλαος, είμαι ο χωροδιδάσκαλος της Ένωσης Κρητών Κορινθίας και κατάγομαι από το νομό Ηρακλείου, από τη Μεσαρά, από το χωριό του Πανερωμένου. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και Μεσαρίτη εδώ περατέρω, ο οποίος σηκώνει τα χέρια του τώρα και λέει χαιρετίσματα από την περιοχή σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να μου πείτε λίγο πόσοι κριτικοί βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η κριτική, η αλήθεια είναι ότι είναι αναρρύθμιτη, διότι αφενός είμαστε μια ανάσα μακριά από την Αθήνα, οπότε είναι σίγουρα ένας παράγοντας αυτός. Ναι. Αφετέρου όμως υπάρχει και η Motor Oil Ελλάς εδώ της οικογένειας Βαρδινογιάννη, όπου καταλαβαίνετε ότι δουλεύουν πάρα πολλοί κριτικοί. Μάλιστα, οπότε υπάρχουν πολλοί κριτικοί. Το θέμα είναι με την πανδημία, φαντάζομαι, τα πολιτιστικά έτσι και οι εκδηλώσεις έχουν μείνει λίγο πίσω, σωστά? Έχουν μείνει αρκετά πίσω. Δεν είχαμε συνηθίσει σίγουρα έτσι. Ο Σύλλογος Κρητών είναι το παλαιότερο σωματείο της περιοχής. Με το έτος ίδρυσης να γράφει πλέον 1949, είμαστε 72 χρόνια σαν σύλλογος ενεργός στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια πανδημική κρίση σαν και αυτή μας έχει φέρει αρκετά πίσω. Όμως είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Προσπαθούμε συνεχώς να φτιάξουμε μια στρατηγική. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Περιμένουμε και πρώτα φυσικά η υγεία μας και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πρόεδρε, η πρώτη εκδήλωση που θα διοργανωθεί και έχει κλείσει για το καλοκαίρι ποια είναι? Ακόμα είμαστε στις συνεννοήσεις με το Δήμο και την Περιφέρεια, ναι, για να κάνουμε κάποια εκδήλωση. Προς το παρόν το ραντεβού μας είναι φυσικά για την άλλη Κυριακή που είναι η επέτειος της μάχης της Κρήτης. Θα γίνει 23 στην Μητρόπολη, εδώ στην Ιερά Μητρόπολη της Κορίνθου, στον, ναι, Απόστολο Παύλο, προκειμένου να τιμήσουμε τους πεσόντες της μάχης της Κρήτης. Μάλιστα, να μας πει και ο χοροδιδάσκαλος, ενδιαφέρον για κριτικούς χορούς έχουν μόνο οι κριτικοί της περιοχής ή και οι Αθηναίοι που θέλουν να μάθουν κριτικά και δεν έχουν σχέση έτσι με την Κρήτη? Όχι, κατά βάση είναι η πρώτη που θα υποστηρίξουν φυσικά το σύλλογο μας. Είναι οι Κρήτες της Κορίνθου, ναι, αλλά επειδή η Κόρινθος έχει και μη κριτικούς, ο αριθμός των χορευτών και των μαθητών που είναι αυτή τη στιγμή στις τάξεις μας είναι κατά κύριο λόγο Κορίνθοι, οι οποίοι θέλουν να μάθουν και να τους μεταδώσουμε, να τους καταλαβαίνουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις της Κρήτης. Μάλιστα, η σχέση, δεν ξέρω, η σχέση εκεί των ντόπιων με τους κριτικούς, πώς είναι, πώς έχουν υποδεχθεί τον σύλλογό σας? Πόσοι. Να μου πείτε πώς έχουν υποδεχθεί, πώς έχουν υποδεχθεί. Κοιτάξτε, αν έχουν αγκαλιάσει τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες σας. Η κριτική κοινότητα είναι ο πρώτος από τους δύο σκοπούς που η Ένωση Κρητών ιδρύθηκε. Είναι αυτή η εγκαθίδρυση της κριτικής κοινότητας στην Κόρινθο, στην περιοχή της Κορινθίας. Και αφετέρου φυσικά είναι η ανέλυξη, θα έλεγα, του κριτικού λαϊκού πολιτισμού.
η οποία ξεκίνησε από τότε. Η κριτική, αλλά και η μη κριτική, η Κορίνθη είναι δίπλα στο σύλλογο, μας στηρίζουν, μας βοηθούν. Αρκεί να σας πω, να συμπληρώσω το χοροδιδάσκαλο και να σας πω ότι από τους 140 περίπου μαθητές που είχαμε πριν κλείσουμε, συν τα 50 κάτι παιδιά που είχαμε, και ελπίζουμε να τους ξαναέχουμε, ένα τεράστιο ποσοστό δεν είναι κριτική. Μάλιστα. Είναι αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες για τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης μας. Οι εργασίες εκεί στον Ισμό έχουν ολοκληρωθεί, έχει ανοίξει? Όχι, όχι ακόμα, και η ευκαιρία να σας πω ότι βρισκόμαστε εδώ στο σύμβολο της Κορινθίας, στον Ισμό. Αν μπορεί να γυρίσει και το κινητό, δεν ξέρω, να δούμε έτσι εικόνα. Ναι, μισό λεπτό και να... γιατί... Έτσι, λοιπόν, η Κρήτη TV λοιπόν σε live σύνδεση, ζωντανή σύνδεση με τον Ισμό της Κορίνθου. Τρεις κριτικοί εκεί και μέλη του συλλόγου μας βοηθούν να έχουμε αυτή τη μοναδική εικόνα, την πολύ όμορφη εικόνα βέβαια, την οποία μεταφέρουμε εδώ στους τηλεθεατές στον όμιλο της Κρήτη TV. Έχει και καλό καιρό σήμερα. Είναι ένα φιλόξενο. Πολύ ωραίο και έχει αρκετή ζέστη. Η Κορινθία γενικότερα ένα φιλόξενο μέρος για εμάς τους κριτικούς. Αρκεί να σας πούμε ότι το δέσιμό μας με τους Κορίνθιους είναι τόσο έντονο που η κεντρική πλατεία της Κορίνθου, μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου 40 χρόνια πριν, ονομάζεται Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Και το 2019, στις 20 Απριλίου, τοποθετήσαμε εμείς και το, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου του Συλλόγου μας, τοποθετήθηκε και το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία αυτή. Μάλιστα. Στην πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιήσετε με το καλό μέσα στο καλοκαίρι να πραγματοποιήσουμε και σύνδεση. Πρέπει να δεσμευτείτε για αυτό. Εννοείται. Έχετε ενημερώσει εδώ τους δικούς σας στην Κρήτη για τη σύνδεσή μας σήμερα? Όχι, δεν προλάβαμε. Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά. Όμως, επειδή γενικότερα το Κρήτη TV είναι ένα κανάλι το οποίο το παρακολουθούν οι κριτικοί, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και εμείς από εδώ από την Κόρινθο, βέβαια, νομίζω ότι θα το δουν και θα μας δουν αυτοί πρώτοι. Να κλείσουμε τη σύνδεση με μία μαντινάδα ή θα μας την πείτε την επόμενη φορά? Έχουμε κάτι πρόχειρο? Μισό λεπτάκι να ρωτήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα εδώ πέρα που είναι ειδικό στις μαντινάδες. Τώρα μαντινάδα. Πετύχαμε Διάννα. Ορίστε, μαντινάδα θέλετε? Να κλείσουμε με μία μαντινάδα, βέβαια. Κανονικά εσείς πρέπει να μας πείτε και εμείς. Μα τώρα σας πρόλαβα την επόμενη φορά εγώ. Λοιπόν, θα πω μια πάρα πολύ όμορφη που έχω ακούσει τελευταία. Λέει, εγώ κερά μου αγαπώ τρεις κόρες στο χωριό σου. Η μία κόρη είσαι εσύ και οι άλλες το μαθιόν σου. με την καλύτερη. Θα τελειώσει η μαντινάδα. Υπάρχει θέμα, αλλά άμα τελειώσουμε το λίγο. Σωστό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό απόγευμα και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.